Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα, καθώς η μη συμμόρφωση της χώρας στις ευρωπαϊκές οδηγίες συνεπάγεται συνεχή υποβολή προστίμων, τα οποία μοιραία μετακυλίονται στους δημότες. Έτσι, υψίστη σπουδαιότητα κρίνεται η ένταξη της προμήθειας εξοπλισμού, προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΜΑΘ για τις ανάγκες του έργου. Ήδη το αρμόδιο Υπουργείο Δια του Ειδικού Γραμματέα έχει προκαλέσει μια σειρά από συσκέψεις όλων των περιφερειαρχών, όπου παρήσαντο η πρόεδρο του ΔΙΑΜΑΘ, του θεσμοθετημένου δηλαδή συλλογικού οργάνου που έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είχαμε πάει στην Αθήνα, είχαμε προσδιορίσει σε χρονοδιάγραμμα ποιος είναι ο περιφερειακός μας σχεδιασμός. Έχουμε βάλει σαν στόχο στο πρώτο εξάμηνο του 2012 αυτός ο σχεδιασμός μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο, όπου πλέον να μην υπάρχουν οι χαβά, να υπάρχουν όλες οι προηγούμενες αδειοδοτήσεις και να έχουν μια πλήρη νοημότητα για να μην εκθέσουμε την περιφέρειά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, όπως προείπα, υπάρχουν τα αντίστοιχα πρόστιμα. Θεωρούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε προβλέψει μέσα από την διάμεση φάση και το μεταβατικό στάδιο με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για να κάνουμε την επεξεργασία της δαιματοποίησης και να έχουμε την πλήρη νοημότητα, είναι η πρώτη πιλωτική εφαρμογή η οποία θα γίνει στην περιφέρειά μας και θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα. Είναι η λεγόμενη, όπως έχει περπατήσει στο Υπουργείο, η λύση του φτωχού, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωσή του με τα εργοστάσια και με τους ΧΙΤΗ, να υπάρξει αυτή η ενδιάμεση φάση. Από την πλευρά της ημίζων αντιπολίτευσης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνησε και ψήφισε θετικά το σχέδιο, διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις ως προς τις συνέπειες, το τελικό αποτέλεσμα και ως προς τη μη υπέρβαση των τασόμενων και εκ του νόμου προθεσμιών, ενώ υπέρ του περιφερειακού σχεδιασμού τάχθηκε και η παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη. Να σημειώσουμε πως αυτή τη στιγμή σε όλη την περιφέρεια λειτουργούν 7 χατά, οι οποίοι, όπως εκτιμά ο κ. Γιαννακίδης, θα έχουν κλείσει έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012, αρκεί βέβαια να υπάρχει και η απαραίτητη συνεργασία από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση που φέρει το κύριο βάρος υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού.